Καλησπέρα σε όλους, σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να μιλήσουμε για τον τρόπο που τοποθετούμε το σκάφος σε μια περιοχή που θέλουμε να ψαρέψουμε, αναλόγως με τις συνθήκες που επικρατούν, το ώστε να εφαρμόσουμε vertical τεχνικές, ε, όπως jigging, slow jigging και παρακλάδια αυτών, light jigging, micro jigging και ό,τι περιλαμβάνεται σε αυτές. Θα εξετάσουμε ξεχωριστά κάποιες περιπτώσεις και πώς ε, συμπεριφερόμαστε κάθε φορά ανάλογα με τις συνθήκες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Οι περιπτώσεις που θα δούμε στο σημερινό βίντεο είναι όταν έχουμε ιδανικές συνθήκες, δηλαδή απουσία ρεύματος και αέρα, όταν έχουμε αέρα χωρίς ρεύμα, ε, όταν έχουμε ρεύμα και αέρα στην ίδια φορά και όταν έχουμε αέρα και ρεύμα σε αντίθετη κατεύθυνση. Όσον αφορά το τελευταίο σενάριο, το να έχουμε ρεύμα αντίθετα με τον αέρα, το οποίο θεωρώ ότι είναι και το χειρότερο σενάριο όταν θέλουμε να κάνουμε τέτοιες τεχνικέ, έχω σκεφτεί κάτι το οποίο θα προσπαθήσω να σα μεταφέρω, που τι περισσότερε φορές λύνει το πρόβλημα και κάποιε φορές κάνει και αρκετά πιο αποδοτικό το ψάρεμα. Για τι περιπτώσει που θα εξετάσουμε, παίρνω σαν σταθερέ το βάθο των 150 μέτρων περίπου. Ε, παίρνω επίσης την ένταση του ρεύματος με βάση την ταχύτητα που μετακινείται το σκάφος περίπου ένα κόμβο ή μισό μέτρο το δευτερόλεπτο ε, καθώς και το χρόνο βύθισης του πλάνου από την επιφάνεια στο βυθό τα 100 δευτερόλεπτα περίπου Σε αυτό το σημείο να σου υπενθυμίσω αν δεν είσαι ήδη εγγεγραμμένο στο κανάλι κάνε μια εγγραφή, πάτα καμπανάκι το ώστε να μην χάσεις κανένα από τα επόμενα βίντεο που πρόκειται να ανεβάσω Κάπου εδώ να σας ζητήσω το φίλο μου το Σίφι θα μας βοηθάει να κάνουμε κάποια τέτοιου είδους επεξηγηματικά παύλα τεχνικά βίντεο. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε το σύφι να τζιγκάρει πάνω από ένα κοπάδι με φαγκριά σε βάθος 150 μέτρων με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες που μπορεί κάποιος να συναντήσει όταν πάει να κάνει vertical τεχνικές. Οι συνθήκες αυτές είναι μηδενικό αέρας και μηδενικό ρεύμα κάτι που μας επιτρέπει να σταθούμε ακριβώς πάνω από το σημείο που θέλουμε να ψαρέψουμε να κατεβάζουμε εντελώ κάθετα τον πλάνο μα πάνω στα ψάρια. Οι συνθήκε αυτέ μπορεί να είναι ιδανικότερε, είναι όμω και οι καθώς καθώ είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε την ίδια μέρα, χωρί καθόλου αέρα και χωρί καθόλου ρεύμα, ένα τόπο. Σε αυτή την περίπτωση, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσεγγίσουμε το σημείο όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα μπορούμε και αφού βρούμε τα ψάρια να ψαρέψουμε το σημείο χωρίς να κάνουμε χρήση είτε ηλεκτρικής μηχανής είτε κύριας μηχανής του σκάφους. Σε περίπτωση που τα ψάρια δεν ανταποκριθούν μετά από 2-3 κατεβάσματα είτε σε κάποια πιθανή αλλαγή πλάνου, καλό είναι να μην επιμείνουμε στο ίδιο σημείο, αλλά να αλλάξουμε τόπο και να επιστρέψουμε στη διάρκεια της ημέρας κάποια άλλη χρονική στιγμή. Η δεύτερη περίπτωση που θα δούμε είναι να υπάρχει ένα ελαφρύ αεράκι εντάσσεως περίπου 2 μπουφορ, το οποίο μπορεί να μετακινεί το σκάφος μας στην επιφάνεια της θάλασσας με περίπου μισό μέτρο το δευτερόλεπτο. Αφού εντοπίσουμε τα ψάρια και ρίξουμε, ο πλάνο μα θα κατέβει σε αυτά, μια και η απουσία ρεύματο το επιτρέπει να κατέβει ακριβώ στο σημείο που έχουμε δει. Το σκάφο όμω θα μετακινηθεί περίπου 50 μέτρα, καθώ ο χρόνο που χρειάζεται για να φτάσει στο βυθό είναι 100 δευτερόλεπτα και όπω είπαμε πριν, μετακινείται περίπου με μισό μέτρο το δευτερόλεπτο στην επιφάνεια τη θάλασσα. Φτάνοντα ο πλάνο στο βυθό, το νήμα μα θα σχηματίζει μια γωνία περίπου 30 μίρε σε σχέση με την επιφάνεια τη θάλασσα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι το βέλτιστο προκειμένου να εφαρμόσουμε vertical καλλιτεχνικέ, όμω πολλέ φορέ, ειδικά στο slow jigging, αν τα ψάρια είναι ενεργά, πιθανόν να πάρουμε κάποιο ψάρι είτε στο κατέβασμα είτε στα πρώτα τζιγκαρίσματα. Αν θέλουμε να δουλέψουμε την τεχνική με τι βέλτιστε δυνατέ συνθήκε, η καλύτερη λύση είναι να κλειδώσουμε το σημείο με την ηλεκτρική μα άγκυρα, εφόσον υπάρχει, και έτσι να μείνουμε πάνω από τα ψάρια και να μπορέσουμε να τα δουλέψουμε. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ηλεκτρική άγκυρα, οι πιθανέ λύσει είναι δύο. Στην πρώτη περίπτωση, στρέφουμε την πλώρη του σκάφου στην κατεύθυνση του αέρα και κάνοντα ανάποδα με το βοηθητικό ή το κύριο μοτέρ, διορθώνουμε συνεχώ τη θέση του σκάφου μα σε σχέση με τη θέση που βρίσκονται τα ψάρια. Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε το πλεονέκτημα ότι το νήμα μα δεν θα σχηματίζει μεγάλη καμπύλη φτάνοντα στο βυθό, όμω υπάρχει το μειονέκτημα του θορύβου που προκαλούμε κουμπώνοντα κάθε τόσο ανάποδα στο μοτέρ. Η δεύτερη περίπτωση είναι αφού βρούμε τα ψάρια να υπολογίσουμε πόση απόσταση θα μας ξεσύρει ο αέρας σε σχέση με το σημείο που θέλουμε να ρίξουμε και να μετακινηθούμε χρησιμοποιώντας πάλι ανάποδα, αντιδιαμετρικά, περίπου στην ίδια απόσταση με τη βοήθεια του GPS. Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα σβήσουμε το μοτέρ, θα αφήσουμε τον αέρα να μας παρασύρει και όταν ο πλάνο μας φτάνει στο βυθό, τότε θα είμαστε ακριβώς πάνω από τα ψάρια. Αυτή η μέθοδος έχει το μειονέκτημα ότι δημιουργούμε μια σχετικά μεγάλη καμπύλη, αρκετά μπόσικα δηλαδή, μέχρι να αρχίσουμε να τσιγκάρουμε ενώ έχει το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να είμαστε πάνω από τα ψάρια χωρίς να έχουμε προκαλέσει πάρα πολύ έντονο θόρυβο στο βυθό. Στο επόμενο σενάριο θα δούμε την περίπτωση που έχουμε αέρα στην ίδια κατεύθυνση με το ρεύμα. Για τον αέρα έχω υπολογίσει περίπου την ένταση των δύο μποφόρ που όπως είπαμε μετακινεί περίπου το σκάφος με μισό μέτρο το δευτερόλεπτο στην επιφάνεια. Το ρεύμα ένα κόμβο που κατά Μετακινεί επίση περίπου μισό μέτρο το δευτερόλεπτο ότι το σκάφο στην επιφάνεια. Οπότε η συνολική ταχύτητα μετακίνηση του σκάφου στην επιφάνεια είναι περίπου ένα μέτρο το δευτερόλεπτο. Σε αυτή την περίπτωση, όταν βρούμε τα ψάρια και ρίξουμε, αυτό που θα συμβεί είναι ότι ο πλάνο θα μετακινηθεί με την ταχύτητα του ρεύματο, δηλαδή περίπου μισό μέτρο το δευτερόλεπτο. Οπότε όταν πέσει στο βυθό θα είναι περίπου 50 μέτρα από τα ψάρια ή του στόχου που έχουμε δει. Ενώ η βάρκα μα θα μετακινηθεί περίπου 100 μέτρα από το σημείο αυτό. Το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι πάλι έχουμε μια γωνία περίπου στι 30 μοίρες στον νήμα μα σε σχέση με την επιφάνεια τη θάλασσα, είμαστε όμω ήδη 50 μέτρα μακριά από το στόχο που θέλουμε να ρίξουμε, και το σκάφο περίπου 100 μέτρα από το στόχο που έχουμε βάλει να ρίξουμε. Έτσι, λαμβάνοντα υπόψη μα την υποβρύχια μετακίνηση του πλάνου θα μετακινηθούμε αντιδιαμετρικά σε σχέση με τη φορά μετακίνησης του σκάφους περίπου 50 μέτρα θα ρίξουμε και όταν ο πλάνος μας θα φτάνει στο βυθό θα είμαστε στο σημείο που έχουμε δει τα ψάρια και που θέλουμε να ψαρέψουμε. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια επαφή του δολώματός μας με τα ψάρια και να ελπίζουμε σε κάποιο strike. Ένα μικρό tip είναι ότι στις περιπτώσεις που δεν μπορώ να έχω τις απόλυτα vertical συνθήκες Παρότι θα ρίξω με τον πλάνο μου, κάποιε φορέ επιλέγω να ρίχνω και τεχνητά δολώματα τα οποία έχουν καλύτερη συμπεριφορά στα ρεύματα, είτε αυτά είναι πλάνη, είτε είναι άλλε τεχνικέ όπω εντσίκου ή κάποιο Tie Rubber. Το τελευταίο και κατά μένα δυσκολότερο σενάριο είναι όταν ο αέρα έχει αντίθετη φορά από το ρεύμα που θέλουμε να ψαρέψουμε. Σε αυτή την περίπτωση, εάν ρίξουμε στο σημείο που εντοπίζουμε τα ψάρια, αυτό που θα συμβεί είναι ότι ο πλάνο θα μετακινηθεί περίπου 50 μέτρα μακριά από τα ψάρια στο χρόνο που χρειάζεται για να πατώσει, ενώ το σκάφος θα μετακινηθεί περίπου 50 μέτρα στην αντίθετη φορά. Το πρόβλημα σε αυτή την κατάσταση είναι ότι η γωνία που θα σχηματίζει το νήμα μας σε σχέση με τον ορίζοντα θα είναι τόσο μεγάλη που δεν μιλάμε πλέον για vertical τεχνικές και η εκτέλεσή τους είναι αδύνατη. Σε αυτή την περίπτωση, ο Σύφης αφού είναι αναγκασμένος να ψαρεύει σε μεγάλα βάθη με αρκετά ισχυρά ρεύματα τους περισσότερους μήνες του χρόνου, Σκέφτηκε να συνδυάσει μια λειτουργία που δίνουν πλέον οι καινούργιε ηλεκτρικέ άγκυρε και είναι αυτή του κλειδώματο πορεία. Πατώντα ένα κουμπί, ορίζουμε την κατεύθυνση στην οποία μπορεί να κινείται το σκάφο μα χωρί να αποκλίνει, ενώ μπορούμε να ρυθμίσουμε την ταχύτητά του από τι ταχύτητε τη ηλεκτρική μα άγκυρα. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ένα συγχρονισμό τη ταχύτητα και τη κατεύθυνση του σκάφου σύμφωνα με αυτόν του ρεύματο με τη βοήθεια τη ηλεκτρική μας άγκυρας. Αυτό βοηθάει κάθε χρονική στιγμή το σκάφος μας να βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον πλάνο και με αυτόν τον τρόπο πηγαίνοντας αντιδιαμετρικά και υπολογίζοντας την ταχύτητα του ρεύματος μπορούμε να περάσουμε πάνω από τα ψάρια σχεδόν σε vertical κατάσταση και να δουλέψουμε vertical τεχνικές. Πρακτικά λοιπόν, αφού υπολογίσουμε την κατεύθυνση και την ταχύτητα που μετακινείται ο πλάνος μας αφού τον βουτήξουμε στο νερό, αυτό που κάνουμε είναι ότι μετακινούμαστε αντιδιαμετρικά προς την κατεύθυνση που φεύγει ο πλάνος και περίπου στην απόσταση που υπολογίζουμε ότι θα περάσουμε πάνω από το στίγμα γυρίζουμε την πλώρη μας προς την πλευρά του στίγματος αφήνουμε τον πλάνο να βυθιστεί και με το τηλεκοντρόλ της ηλεκτρικής άγκυρας στο χέρι ρυθμίζουμε τον γκάζι τόσο ούτω ώστε να βλέπουμε διαρκώς το νήμα μας να είναι κάθετο σε σχέση με τη φορά που μετακινείται το σκάφος. Αφού συγχρονίσουμε την ταχύτητα του σκάφους με την ταχύτητα μετακίνησης του πλάνου, στρέφουμε την πλώρη μας και κεντράρουμε το στίγμα. Όταν έχουμε αποκτήσει μια σχετική ταχύτητα ούτως ώστε να μπορεί να την αντιληφθεί το GPS της ηλεκτρικής άγκυρας, Τότε πατάμε το κουμπί κλειδώματο πορεία και αφήνουμε όλα τα υπόλοιπα στην ηλεκτρική άγκυρα. Εμεί το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε να πατώσει ο πλάνο. Λογικά θα πατώσει πάνω στα ψάρια και να τσιγκάρουμε πάνω στα ψάρια. Δοκιμάζοντα την παραπάνω μέθοδο τα τελευταία δύο χρόνια, ουσιαστικά σώθηκαν μέρε που δεν θα μπορούσα να ρίξω ούτε μια φορά. Αλλά εκτό από αυτό, βρήκα και άλλα πλεονεκτήματα τα οποία σχετίζονται με το γεγονό ότι με τον τρόπο αυτό μπορώ να ψάξω ολόκληρου τόπου ή να κεντράρω και να περάσω ολόκληρου πάγκου τσιγκάροντα και όχι απλά να κατεβάζω σε ένα συγκεκριμένο στίγμα, να ανεβάζω, να κάνω κύκλο, να ξαναγυρίσω για να ξαναρίξω σε ένα άλλο στίγμα. Κάτι που εξοικονομεί πάρα πολύ χρόνο και πολλέ φορέ κάνει το ψάρεμα πολύ πολύ πιο αποδοτικό. Επίση, όταν ψάχνω νέου τόπου σε αχανεί λασποτραγάνε και εποχές του χρόνου που τα ψάρια είναι πιο διάσπαρτα, πολλές φορές αυτό με βοηθάει να κάνω καλύτερο ψάξιμο και λόγω της ταχύτητας που μπορώ να βλέπω καλύτερα στα βάθη αυτά με το βυθόμετρό μου αλλά και με το γεγονός ότι έχω διαρκώς ένα τεχνητό δόλωμα στο βυθό το οποίο είναι σε ζώνη ε, που είναι τα ψάρια οπότε με αυτόν τον τρόπο αν υπάρχει κάποιο ψάρι πολύ πιο εύκολα μπορώ να δεχτώ κάποια επίθεση ή κάποιο strike. παραπάνω τρόπος βρίσκει εφαρμογέ και σε άλλα ψαρέματα και όχι μόνο στις vertical τεχνικές, σε πιο ρηχά που εκεί πιθανόν να μην μας βολεύει ο τρόπος που μετακινείται το σκάφος είτε όταν είμαστε αρόδο είτε με το ρεύμα και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε προκειμένου να κάνουμε τεχνικές όπως ο κοντοφύλακας, όπως ε, σιλικόνες και άλλες. Σε αυτό το βίντεο δεν θα επεκταθώ σε τρόπους που μπορούμε να ψαρέψουμε στα ρεύματα όσον αφορά το στήσιμο του εξοπλισμού καθώς αυτό θα κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο που θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Αν βγει χρήσιμο το βίντεο, μην ξεχάσει να κάνει εγγραφή στο κανάλι και να ενεργοποιήσει τι ειδοποιήσει, προκειμένου να μην χάσει κανένα από τα επόμενα βίντεο που πρόκειται να ανεβάσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όμορφα και καλέ θάλασσε.